Δεν μπαίνω στον πειρασμό λόγω χρόνου να σχολιάσω τα γεγονότα και τις επιθέσεις το 11, το 12 και αργότερα, ούτε το επίπεδο του πολιτικού λόγου. Γερμανοτσολιάδες από τη μία, προδότες από την άλλη, κρεμάλες και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια έγιναν για να κρύψουν στην πραγματικότητα ότι τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα ήταν γέννημα του ίδιου του συστήματος, της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος. Εμείς στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν θέλω να φάω χρόνο, και ο Γενικός Γραμματέας του κομματός μας και ο εισηγητής μας, ο Γιώργος Σουμαρίνος, και οι ομιλητές αναφέρθηκαν αναλυτικά και με επιχειρήματα και για τη θέση μας, αλλά και γενικότερα για την κατάσταση. Δεν ακούσαμε απάντηση. Εμείς καλούμε λοιπόν το λαό με ψυχραιμία και αντικειμενικότητα να μην παγιδευτεί στις κορώνες περί μεγαλώματος της Ελλάδας και όλα τα υπόλοιπα, αλλά να κρίνει με βάση την εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια και με βάση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ασφαλώς είναι δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Και αυτό το λέμε από πάντα. Ωστόσο, αυτό το θέμα δεν μπορεί να το εξετάσουμε ξεκομμένο από τις εξελίξεις στην περιοχή, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά και παλιότερα, και δεν μπορούμε να το εξετάσουμε, κατά δεύτερο λόγο, από το ποια πολιτική και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί η πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Και η πολιτική ήταν αντιλαϊκή, ήταν σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, τσάκισαν τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια και υπέρ του κεφαλαίου. Και ξέρετε, όπως παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει ξεκομμένη η εξωτερική πολιτική από την εσωτερική. Είναι ενιαία. Και ακριβώς με αυτά τα κριτήρια τα εξετάζουμε και εμείς. Σε ορισμένα επιχειρήματα θα αναφερθώ. Θέτουμε το ερώτημα. Γιατί το αυτονόητο δικαίωμα της χώρας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια που πηγάζει από την Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν ασκήθηκε 25 χρόνια τώρα. Γιατί? Δεν απάντησε κανένας. Γιατί δεν το έκαναν όλες οι κυβερνήσεις? Τι λέτε, δεν ήταν όριμες οι συνθήκες? Ενώ τώρα ορίμασαν και εδώ υπάρχει και ο καυγάς. Εμείς αρχίσαμε, το κλασικό δηλαδή παιχνίδι, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι εμείς η Νέα Δημοκρατία, εσείς δεν κάνατε τίποτα. Η ουσία όμως είναι η ίδια στρατηγική. Να λοιπόν, αλλάξαν οι συνθήκες. Είναι καλύτερες? Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό να σκεφτούμε μαζί και να απαντήσουμε με γεγονότα στο τι συνέβη, τι άλλαξε από τον 96 μέχρι σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πρώτον, οξύνθηκε η υπεραλιστική επιθετικότητα. Πώς θέλετε να την πούμε δηλαδή? Να μην την πούμε υπεραλιστική? Όταν ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και λοιπά εξαπόλυσαν πολέμους. Εξαπόλυσαν, ναι ή όχι? Ιράκ, Λιβύη, Συρία. Ένταση των απειλών κατά του Ιράν. Ποιος τα έκανε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι? Ποιος έσφαξε λαούς? Ποιος τους έστειλε στη φτώχεια, στη δυστυχία, στα αδιέξοδα? Ποιος ανέτρεψε κυβερνήσεις? Π.χ. ανέτρεψε και προσπάθησε να ανατρέψει κι άλλες που εμείς δεν συμφωνούσαμε μαζί τους. Αλλά αυτό ήταν δικαίωμα των λαών. Στο όνομα της δημοκρατίας, αλήθεια, η Σαουδική Αραβία, ο μεγάλος σύμμαχος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και όλος ο σκοταδισμός που υπάρχει είναι δημοκράτες? Ένα λοιπόν άλλαξε, ότι για το πετρέλαιο, για τους δρόμους μεταφοράς, εκτός αν μας πείτε ότι το κάναν για άλλους λόγους, που θα είμαστε τουλάχιστον ηλίθιοι αν το πιστέψουμε, εξαπολύθηκαν επιθέσεις, πόλεμοι, χύθηκε πολύ αίμα, άλλαξε η περιοχή. Και μας μιλάτε για σταθερότητα και ασφάλεια? Καλά δεν τρέπεστε? Εδώ γίνεται σκοτωμός παντού όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος θα απολογηθεί για τα εκατομμύρια των νεκρών, για τα εκατομμύρια των ξεσπιτωμένων, για τα εκατομμύρια καταστροφές σε διάφορες χώρες? Άλλαξε λοιπόν προς το χειρότερο. Δεύτερον, άνοιξε το θέμα της εκμετάλλευσης θαλασσίων κοιτασμάτων και φυσικά ελέγχου των δρόμων μεταφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο συνολικά, αλλά και στο Αιγαίο. Τι έγινε? Έγιναν συμφωνίες με πετρελαϊκές εταιρείες. Ποιος τις έκανε? Ο ΣΥΡΙΖΑ και τις επικύρωσε η Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα ήρθατε και στο επίπεδο της ντροπής να μην ψηφίσετε δικές σας συμφωνίες. Αυτό πώς επιδρά? Επιδρά στο ότι πλέον δημιουργήθηκαν μεγάλα συμφέροντα κολοσσών, οι οποίοι πιέζουν τώρα να διευθετηθούν ορισμένα πράγματα προσωρινά
για να αρχίσουν να βγάζονται κοιτάσματα. Κύριε Πρόεδρε, μου βάλατε και 5 λεπτά. Τρίτον, οξύνθηκαν οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις μεγάλες συμπεραλιστικές δυνάμεις. Στην περιοχή γίνεται χαμός. Ενωμένες Πολιτείες, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσία, Κίνα και περιφερειακές δυνάμεις συγκρούονται για τον έλεγχο των πρωτοπαραγωγικών πηγών και, αν θέλετε, το γεωστρατηγικό έλεγχο και φυσικά των δρόμων μεταφοράς. Τέταρτον, αυτό είναι καλύτερες συνθήκες. Ας απαντήσει ο καθένας που μας ακούει. Τέταρτον, οξύνθηκε η τουρκική επιθετικότητα κατά της Ελλάδας. Και ξέρετε τώρα που είναι το Πασόκ. Τώρα μην μας κάνετε και τον καμπόσο. Ελσίνκι, Μαδρίτη, τα θυμάστε? Ή θα φάμε λωτούς που δημιούργησαν τη δυνατότητα η Τουρκία να γκριζάρει το Αιγαίο, να μιλάμε για ζωτικά συμφέροντα κλπ. Επομένως, οξύνθηκε η τουρκική επιθετικότητα με τις πλάτες των συμμάχων σας. Πέμπτον, η Ελλάδα, που είναι δεμένη στο Αμερικανονατοϊκό άρμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτά τα χρόνια συμμετείχε και συμμετέχει ενεργά στα υπεραλληστικά σχέδια. Είναι αλήθεια ή όχι? Πού δεν πήγε? Αφγανιστάν, πού δεν πήγε? Ιράκ, πού δεν πήγε? Μάλι τώρα, πού δεν πάει? Όπου τη ζητάνε οι σύμμαχοι. Αλήθεια, εκεί είναι τα εθνικά μας συμφέροντα. Εκεί εξυπηρετούνται. Η Ελλάδα εμπλέκεται ακόμα και έχει μετατραπεί. Πάρτε το χάρτη. Να το δει ο ελληνικός λαός. Είναι μια απέραντη αμερικανική βάση και ετοιμάζεστε να δώσετε και καινούρια με την Αμερικανική Συμφωνία. Την επέκταση, μάλλον. Και την έγκριση για 5 χρόνια. Και ρωτάμε λοιπόν εδώ. Εμείς λέμε, μάλλον δεν ρωτάμε. Δεν σύρεται η Ελλάδα από τους Αμερικάνους και τους ισχυρούς? Όχι. Τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων των ελληνικών, όπως ενέταξαν τη χώρα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξυπηρετούνται μέσα από τα υπεραλληστικά σχέδια για να πάρουν μέρος στο μοίρασμα, στη λία δηλαδή, που θα μοιραστεί στην περιοχή. Είναι ψέμα αυτό ή αλήθεια? Αυτή είναι η περιβόητη και ονομαζόμενη εθνική στρατηγική που λέτε δεν υπάρχει. Τι μας λέτε τώρα? Η κριτική της Νέας Δημοκρατίας και του κοινάλη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν έχει εθνική στρατηγική. Με συγχωρείτε να σας ρωτήσω κάτι. Πού διαφέρετε? Με τους Αμερικάνους είστε, ναι ή όχι? Αν είστε, λέει, απογειώσατε πρωταθλητισμό και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κοινάλ. Με τον ΝΑΤΟ είστε, ναι ή όχι? Με την εξυπηρέτηση των συμφέρων του κεφαλαίου είστε, ναι ή όχι? Ποια είναι η διαφορά? Ο καυγάς είναι ποιος θα διαχειριστεί αυτά τα συμφέροντα και ποιος θα βοηθήσει περισσότερο στην αναβάθμιση των συμφερόντων του ελληνικού κεφαλαίου που περνάει από το αίμα των λαών και πιθανά και του ελληνικού λαού. Επομένως, το επιχείρημα είναι έολο ότι άλλαξαν οι συνθήκες. Δεν άλλαξαν, έγιναν χειρότερες και τώρα, επειδή έγιναν χειρότερες και επειδή βγήκαν τα μεγάλα μαχαίρια, μπαίνετε κι εσείς στο παιχνίδι και με τα 12 μίλια. Όχι, το λέμε, δεν το θέλετε ή δεν το θέλετε. Τόσα χρόνια ή δεν το κάνατε. Τώρα λοιπόν αυτή είναι η ουσία. Και βέβαια λέτε ότι τώρα, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά, έχετε συμμαχίες. Ξεκινάω από τις συμμαχίες που έχετε με ποιους? Ισραήλ, επιθετικό κράτος, δολοφόνοι στην περιοχή. Αραβικά Εμμυράτα, τα ίδια. Σαουδική Αραβία, τα ίδια. Τι αλήθεια θέλουν οι Patriot? Σας το ξαναλέμε, να μας το πείτε εδώ, δημόσια. Τι θέλουν οι Patriot της Σαουδική Αραβία? Ποιον σημαδεύουν? Σημαδεύουν το Ιράν ή όχι? Τι πρόβλημα έχουμε εμείς με το Ιράν που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά? Όχι ότι συμφωνούμε με το καθεστώς και αυτά. Έχουμε κανένα πρόβλημα? Όχι. Έχει όμως πρόβλημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει το ΝΑΤΟ, είναι το ανατολική του πτέρυγα που θέλει τον επόμενο στόχο, το Ιράν. Τι πρόβλημα έχουμε εμείς με τη Ρωσία? Που σε τελευταία ανάλυση ο μόνος που έκανε μια πιο ξεκάθαρη δήλωση ήταν ο Λαυρόφ. Εμείς δεν είμαστε με τη Ρωσία, είναι καπιταλιστική Ρωσία. Αλλά συμμετέχετε ή όχι στην περικύκλωση της Ρωσίας με τα στρατιωτικά σχέδια του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων? Συμμετέχετε μέχρι τα μπούνια. Δεύτερο επιχείρημα. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Αυτό είναι και έχουμε και τη διεθνή στήριξη. Θα πει η κυρία Μπακογιάννη. Αυτό είναι ανέκδοτο. Πραγματικά, μόνο ως ανέκδοτο μπορούμε να το πάρουμε. Για να δούμε ΝΑΤΟ. Στόλτεμπεργκ πήρε ποτέ σε αυτή θέση? Δεν ξέρει που είναι τα σύνορα της Ελλάδας? Δεν ήξερε το βράδυ των ημείων, παραδείγματος χάρη? Τα ξέρει πολύ καλά. Γιατί δεν παίρνει θέση? Γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να κρατήσει την Τουρκία και δεν τον ενδιαφέρει κιόλας που θα είναι τα σύνορα, γιατί το θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που πανηγυρίζεται, Biden κλπ. Ποιος πήρε σε αυτή θέση? Βρείτε τα, λένε.
με κοινό συμφέρον, γιατί ακριβώς έχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα και γιατί θέλουν να κρατήσουν την Τουρκία στο δυτικό άρμα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ακούω να λένε ότι έχει φοβικότητα, είναι κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε ξεκάθαρη θέση. Έβαλε κυρώσεις. Λέτε, τα σύνορα της Ελλάδας, ευρωπαϊκά σύνορα. Αλλά ολόκληρη αυτοκρατορία, όταν παραβιάζονται ο ενάεριος χώρος της Ελλάδας, όταν αμφισβητούνται τα σύνορα, τι έκανε τόσο καιρό? Σφυρίζει αδιάφορα και στηρίζει και αναθερμαίνει τώρα τις σχέσεις με την Τουρκία. Για ποια διεθνή λοιπόν στήριξη μιλάτε? Ευρωπαϊκό λέει και κεκτημένο. Για πέστε μας, εσείς δεν λέγατε όλοι σας ότι άμα μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα τελειώσει το θέμα? Πού πάει για διχοτόμηση? Αλήθεια, τα σύνορα της Κύπρου και η θάλασσα και οι άους της Κύπρου δεν είναι ευρωπαϊκά σύνορα? Γιατί δεν έκανε τίποτα όταν η Τουρκία τα παραβίασε, όπως και για την Ελλάδα? Γιατί εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα, γιατί τα δικά της τα μονοπόλια θέλουν να μπουν στην περιοχή και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και τέλος, ισχυρίζεστε και η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα, ότι παρά τις διαφοροποιήσεις, ότι αυτή η τμηματική επέκταση των 12 μιλίων έχει μια στρατηγική και ότι φτιάξαμε και τις συμφωνίες πριν και τώρα προχωράμε με αυτό. Θέλουμε να σας βάλουμε ορισμένα ερωτήματα. Με την Ιταλία, εσύ υπογράψατε συμφωνία με μειωμένη επίρρεια των νησιών, ναι ή όχι? Ναι. Με την Αίγυπτο, 56% η Αίγυπτος, 44% εμείς. Ναι ή όχι? Με την Αλβανία δεν ξέρουμε. Που πάτε στη Χάγη, που είναι η ρομφαία της δικαιοσύνης και το ανεξάρτητο δικαστήριο. Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει τέλειωσε, στα 12 τέλειωσε. Λεπτά. Τέλειωσε. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά, το ξέρουμε. Άμα διαμαρτύρονται, να το πούνε οι βουλευτές εδώ. Ρωτάμε λοιπόν, αντικειμενικά, στρώνει το έδαφος ή δημιουργεί, αν θέλετε, προσχήματα, ας πούμε, για να μην σας κάνουμε και πολύ σκληρή κριτική, και στην Τουρκία και αλλού, ότι τέλος πάντων, αφού εδώ έχεις μειωμένη επίρρεια, αφού εκεί πας 56-44, άρα λοιπόν και στο Αιγαίο μπορούμε να δώσουμε τέτοια λύση. Ευχαριστούμε, και θυμάστε ότι χαιρέτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας την πρώτη συμφωνία με την Ιταλία. Ο δρόμος είναι άλλος. Ευχαριστούμε. Είναι ο δρόμος των λαών, κόντρα σε αυτή την υπεραλιστική βαρβαρότητα. Είναι η οργάνωση της πάλης του λαού για μια άλλη κοινωνία, γιατί ο καπιταλισμός, μάλλον ο πόλεμος, είναι στοιχείο του ίδιου του συστήματος σε όλη την ιστορία της ανθρώπινης. Γι' αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό να φτιάξει το δικό του μέτωπο με άλλους λαούς για μια άλλη κοινωνία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε.